Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είμαι μόνη μου, οπότε θα με υποστείτε για μία ώρα αποκλειστικά και μόνο εσείς και, και εγώ. Η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει περισσότερο με την ελληνική οικονομία για το διάστημα 2000-2010. Σκέφτηκα, μου ήρθε η ιδέα για αυτή την εκπομπή από το βιβλίο «Η ελληνική πολιτική οικονομία 2000-2010 από την ΟΝΕ στο μηχανισμό στήριξης» των εκδόσεων Λιβάνη. Σας το δείχνω κιόλας. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει ένα συλλογικό έργο από μία σειρά οικονομολόγων, λεκτόρων, καθηγητών, υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίοι ανέλησαν τα θέματα της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο του 2000 μέχρι το 2010. Βέβαια, σε σχέση με αυτό που μου έχουν πει φίλοι τηλεθεατές, θα επιθυμούσαν και μια γενικότερη ανασκόπηση της οικονομικής ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά αυτά θα τα δούμε εν καιρό, γιατί είναι πραγματικά ένα τεράστιο θέμα. Παράλληλα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά είναι ένα από τα βιβλία που θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είναι το τελευταίο βιβλίο του Γιώργου του Κασιμάτη, του συνταγματολόγου, «Το πάθρωπο καθεστώς δανεισμού της Ελλάδας, η ελληνική εμπειρία ενός ευρωπαϊκού προβλήματος με παγκόσμιες διαστάσεις», των εκδόσεων Λιβάνη. Σας το δείχνω και αυτό. Συγγνώμη, είχα ένα έντονο κρύωμα. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε, ο σκοπός μου ποιος είναι. Έχω κάνει μια επιλογή από κάθε άρθρο από τους οικονομολόγους που προανέφερα. Έχω σημειώσει κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας πρέπει να τα γνωρίζει. Και έτσι θα κινηθούμε πάνω σε αυτή τη βάση. Πριν όμως ξεκινήσουμε να συζητάμε τα θέματα της ελληνικής οικονομίας, επειδή δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και επειδή η κρίση μαστίζει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κυρίως νότο, αλλά σε λίγο θα δούμε και τον ευρωπαϊκό βορρά, να δούμε κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι οι πολιτικές λιτότητας τις οποίες εφαρμόζουν, οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αποτυχημένες. Κάποια στοιχεία να δούμε από την Ισπανία. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση και στην Ισπανία, όπου η πολιτική διαφθορά σημειώνει ρεκόρ. Το 11,8% των παιδιών κάτω των 10 ετών υποσιτίζονται σε σταθερή βάση, αριθμός που συγκρίνεται, όπως διαβάσαμε, μόνο με το Τσάντ της Αφρικής. Και στις 18 χώρες, επίσης, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 32,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαρθρωτική ανεργία, δηλαδή είναι για περισσότερους από 22 μήνες άνεργοι. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι και υπολογίζεται ότι δεν θα βρουν ποτέ μία θέση εργασίας. Τραγικό πράγμα αυτό. Επίσης βλέπουμε ότι και η πείνα και η μαζική εξαθλίωση εισβάλλουν στην Ευρώπη. Άρα είναι επιτακτικότερο από ποτέ οι πολιτικές αυτές λιτότητες να αλλάξουν. Θα δούμε και λίγο κάποια τελευταία νέα στα ελληνικά στοιχεία, στα στοιχεία της Ελλάδας. Θα κάνω εδώ μια σημαντική παρένθεση για μένα. Είναι κάτι το οποίο έχω τονίσει πάρα πολλές φορές και κάτι που μας είχαν μάθει και οι πολύ καλοί καθηγητές που είχαμε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και το τονίζω αυτό γιατί το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει αποτελέσει αντικείμενο χλεβασμού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι καθηγητές σε αυτό. Η οικονομία, κατ' εμέ, πρέπει να την βλέπουμε σφαιρικά. Γι' αυτό και είναι και ο λόγος που και στην εκπομπή αυτή φιλοξενώ ανθρώπους από διαφορετικά αντικείμενα και εξειδικεύσεις, οι οποίοι έχουν κάτι να μας πούνε τόσο για το ιστορικό, όσο για το κοινωνικό και το πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, και όχι μόνο. Γιατί θεωρώ ότι είναι αδύνατον να εφαρμόσεις οικονομική πολιτική σε έναν λαό εάν δεν γνωρίζεις τα εθνικά του χαρακτηριστικά και αν αυτός ο λαός δεν γνωρίζει ποιος είναι και πού θέλει να πάει. Έτσι όπως έναν απλό άνθρωπο που πρέπει να έχει στόχους
και να γνωρίζει και να έχει αυτογνωσία, αυτό χρειάζεται και ένας λαός. Γι' αυτό μέσα στα πλαίσια αυτά θα συζητήσουμε και θα συζητάμε και ιστορικά και κοινωνικά και πολιτικά θέματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, οικονομικής και όχι μόνο. Γιατί δυστυχώς η οικονομία, έτσι όπως αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή, δεν αντιμετωπίζεται σε μια πολυδιάστατη επιστήμη, αλλά έχει πέσει σε ένα επίπεδο βασικής λογιστικής, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι καλό για κράτη. Τα κράτη δεν είναι εταιρείες, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εταιρείες, ούτε οι λαοί ως υπάλληλοι. Για να δούμε κάποια νέα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Να δούμε λίγο τα χάλια μας και στις καταθέσεις ειδικά. Έχουμε μία μείωση στο 56% των καταθέσεων του σχέση με το ΕΠΣΕ 64 μήνες, 6,78 εκατομμύρια ενεργών καταθέσεων. Το 86% των καταθέσεων είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερο από το ποσό των 100.000 ευρώ έχουν 21.000 λογαριασμοί. Οι καταθέσεις αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 116 δισεκατομμύρια ευρώ και για το διάστημα 2009-2010 ήταν τότε στα 195 δισεκατομμύρια, δηλαδή έχουμε μία μείωση κατά 79 δισεκατομμύρια. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή μιλάμε κυρίως για μικρομεσαίες οικογένειες και καταθέτες, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διαφυγή αυτή δεν είναι από χρήματα που φύγανε στο εξωτερικό, όπως θέλουν να μας λένε, αλλά πάρα πολλές φορές και μάλιστα στη συντηρητική τους πλειονότητα είναι για να πληρώσουν φόρους και να καλύψουν τα κόστη διαβίωσης. Τώρα, ένα θετικό νέο, το οποίο όμως έχει δεχτεί πολύ κριτική και μάλλον τάσσομαι στην πλευρά της κριτικής, γιατί είμαι ένα ιδιαίτερα αντιδραστικό πνεύμα, είναι τα νέα από την Πειραιώς, την Τράπεζα Πειραιώς, που θα μονοπολίσει κάποια στιγμή πολύ σύντομα την τραπεζική αγορά στην Ελλάδα. Μας λέει η Τράπεζα Πειραιώς ότι διαγράφει το 100% των συνολικών οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ για όλα τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες και παγώντα τα στεγαστικά και διαγράφει τους στόκους για όσο διάστημα οι δικαιούχοι πάγονται στις διατάξεις του νόμου 43-20 του 2015. Για όσους δεν ξέρουν, είναι ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση. Τώρα βέβαια η κριτική εδώ εστιάζει στο ότι ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση έχει θέσει πάρα πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη από το 2013, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 2.400 ετήσιο εισόδημα το 2013. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν καλύπτει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή κάποιος που έμεινε άνεργος, για παράδειγμα, το 2014, δεν καλύπτεται και είχε μηδενικό εισόδημα. Ή ακόμα και από το 2013, ποιος είναι αυτός, συγγνώμη, που θα εμφανίσει τόσο πολύ χαμηλό. Πολύ φοβάμαι, λοιπόν, ότι είναι μια, θα έλεγα, δεν μου αρέσουν και πολύ οι στρογγυλεμένες εκφράσεις, αλλά είναι μια σχεδόν παραπλανητική, ένας παραπλανητικός νόμος και δεν θα καλύψει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, εκτός αν μιλάμε για αλλοδαπούς που εργάζονται με μαύρη εργασία κτλ. Ή οποιονδήποτε εργάζεται με μαύρη εργασία. Και φυσικά, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται να αναφέρεται σε ανθρωπιστικές κρίσεις, ούτε να δίνει ελεημοσύνη, αλλά πρέπει να στηριχθεί σε βασικούς αναπτυξιακούς νόμους, τους οποίους ακούμε να έρχονται και δεν έρχονται, κάπου έχουν μείνει όλοι στην πορεία. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έρθουν, γιατί αναλωνόμαστε με άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να αναλωθούμε σε θέματα πραγματικής ανόρθωσης της οικονομίας για να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Θα ξεκινήσω όμως με το βιβλίο «Δεκαετία του 1980-1990». Είναι ένα άρθρο του κυρίου Σκλιά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και του κυρίου Γεώργιου Μαρή, διδάκτορα επίσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και οι δύο αναφέρονται στο Μάστριχτ και τι έγινε με το Μάστριχτ. Εδώ θέλω να κάνω εγώ μια παρένθεση, ότι δυστυχώς στη χώρα μας οι περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνονται για θέματα οικονομίας και οικονομικής πολιτικής δεν γίνονται ευρύτερα γνωστές στο λαό. Άρα παίρνονται αποφάσεις χωρίς ο λαός να γνωρίζει.
Γιατί αν γνώριζε και το συνδέσω με το άρθρο αυτών των, των δύο οικονομολόγων, θα βλέπαμε ότι μας λέει εδώ ότι η μελλοντική ΟΝΕ, η Οικονομική Νομισματική Ένωση, θα βασιζόταν σε τέσσερις περιοχές. Τι είχαν κανονίσει στο Μάστριχτ? Στη σταθερότητα των τιμών, στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη λιτότητα και στις δομικές μεταρρυθμίσεις. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα και πολλοί διαμαρτύρονται, δεν θα έπρεπε να διαμαρτύρονται, γιατί είναι στρατηγικές και κατευθύνσεις που είχαν τεθεί ήδη από την συνθήκη του Μάστριχτ. Τώρα, τι έγινε εδώ πέρα, τι μας λένε οι δύο αυτοί οι οικονομολόγοι? Καταρχάς αναφέρονται στην Γερμανία και το πώς η συνθήκη του Μάστριχτ μπήκε, ήταν λίγο κάτω από τις γερμανικές επιταγές. Κάτι το οποίο και βλέπουμε και να εφαρμόζεται σήμερα έτσι με πιο έντονο, μάλλον να εμφανίζεται περισσότερο η γερμανική κυριαρχία στη χώρα μας και όχι μόνο, σε όλο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας αναφέρονται συγκεκριμένα στους άλλους οικονομολόγους, Αλεσίνα και Γκρίλη του 1993. Αυτό που θα σας διαβάσω θα σας εξηγήσει επίσης πολλά πράγματα για το ρόλο της Γερμανίας σήμερα. Εκτός και αν η Γερμανία αποκτήσει δυσανάλογο βαθμό ελέγχου επί της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης, δεν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή. Αυτό δημιουργεί εντάσεις κυρίως σε δύσκολες στιγμές. Εάν η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική ακολουθήσει τις γερμανικές προτιμήσεις, άλλες χώρες είναι πιθανό να πρέπει να υπομείνουν λάθος νομισματική πολιτική σε περιόδους ανάγκης. Για παράδειγμα, οι Βρετανοί ίσως να ήταν αναγκασμένοι να υπομείνουν μια παρατεταμένη ύφεση χωρίς να έχουν δυνατότητα να μειώσουν τα επιτόκια. Αν δεν είναι διατεθειμένοι να το πράξουν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την Ένωση, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ζητηθεί από τη Γερμανία να συμφωνήσει να αλλάξει την πολιτική της. Με πιο γλαφυρούς όρους, δεν μπορεί να ζητήσει κανείς από τη Γερμανία να πουλήσει αξιοπιστία δωρεάν. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι όσοι θέλανε να ακολουθήσουν το άρμα αυτό, έπρεπε να ακολουθήσουν και τις επιταγές που θα καθόριζε η γερμανική οικονομική πολιτική. Πολύ σημαντικό είναι το παράδειγμα, γιατί το παράδειγμα αυτό αναφέρεται σε εμάς, νομίζω. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή, 22 χρόνια μετά από τότε που το αναφέρανε η Αλεσίνα και η Γκρίλη, έχουμε παρατεταμένη ύφεση και φυσικά εφόσον δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς τη δική μας νομισματική πολιτική, γιατί έχουμε το κοινό νόμισμα, δεν έχουμε και δυνατότητες αυξομοίωσης με τα επιτόκια. Επίσης, επειδή μας κατηγορούν πάρα πολύ για δημιουργική λογιστική στο πλαίσιο εκείνο, δηλαδή δημιουργική λογιστική με την έννοια ότι μαγειρέψαμε τα νούμερα ή παρουσιάσαμε κάποια άλλα στοιχεία, εκείνη την εποχή στο Μάστριχτ ο μόνος που πληρούσε τα κριτήρια ένταξης ήταν μόνο το Λουξεμβούργο, ούτε καν η Γερμανία. Και μάλιστα αναφέρονται οι συγγραφείς του εξής, ότι ακόμη περισσότερο είναι γνωστό πως για να ικανοποιήσουν το κριτήριο του δημοσίου ελλείμματος, το δημόσιο έλλειμμα μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε χρόνο να το δούμε και στην πορεία και να δούμε το ρόλο της Eurostat μαζί με την Ελστάτ στην απεικόνιση των στατιστικών μεγεθών. Η Γερμανία και η Γαλλία προέβησαν σε εκτεταμένη χρήση της δημιουργικής λογιστικής εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, οι γαλλικές τηλεπικοινωνίες πλήρωσαν το 1997 στη γαλλική κυβέρνηση ένα μέρος του δημόσιου ελλείμματος της χώρας, ενώ στη Γερμανία τον Μάιο του 1997 ο Υπουργός Οικονομικών προσπάθησε να ανατιμήσει την αξία των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού για να επιτύχει τη μείωση του γερμανικού ελλείμματος. Άρα δηλαδή χρησιμοποίησαν για τη μείωση του ελλείμματος και στοιχεία των ΔΕΚΟ, που εμείς τα αργότερα
τα στοιχεία των ΔΕΚΟ, με τις επιταγές μάλλον. Αυτό είναι κάτι που διερευνάτε της Eurostat. Όχι διερευνάτε, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Eurostat είχε ζητήσει να ενταχθούν τα στοιχεία των ΔΕΚΟ μέσα στον υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματος, αλλά ακόμα αυτά τα πράγματα είναι υποδιερεύνηση, όπως πιθανόν θα γνωρίζετε. Άρα δηλαδή οι Γάλλοι βάλανε τις ΔΕΚΟ και οι Γερμανοί παίξανε με το χρυσό και με την, και με την αξία των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού. Για να δούμε λίγο κάποια στιγμή τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση την περίοδο της οκταετίας της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Πάλι με τους ίδιους συγγραφείς, την περίοδο εκείνη η κυβέρνηση προχώρησε σε εκταταμένο δανεισμό. Πιθανόν οι παλαιότεροι τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά καλό είναι, επειδή μας βλέπουν και νεότεροι, να τα μάθουν. Άρα προχώρησε σε εκτεταμένο δανεισμό στην παροχή δωρεάν δανείων με τον νόμο 1368 του 83 στην κοινωνικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, σε αυξήσεις μισθών και μεταβαστικές πληρωμές και στην εφαρμογή μιας γενναιόδορης οικονομικής πολιτικής. Μάλιστα, το 1982 η κυβέρνηση αύξησε τα κατώτατα όρια των μισθών κατά 47% και των ημερομισθείων κατά 45%. Όμως οι συγγραφείς λένε, τέτοιου είδους πολιτικές, πέρα από το λαϊκίστικο χαρακτήρα τους, δεν είχαν καμία πραγματική θετική επίπτωση στην ευημερία των πολιτών. Το αντίθετο μάλιστα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι μας, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις φορολογίας, που εδώ θέλω να επισημάνω ότι οι αυξήσεις φορολογίας ήταν ιδιαίτερα υψηλές και κατά την δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, οδήγησαν στην άνοδο της ανεργίας, στην κλιμάκωση του πληθωρισμού, στη μείωση των επενδύσεων και στην καθυστέρηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια απλά, από τη μία σου τα δίνω, από την άλλη σου τα παίρνω. Δηλαδή, σου αυξάνω αυτό που λέμε την ονομαστική αξία του μισθού σου. Εσύ, αυτό έχει μια ψυχολογική επίδραση επάνω σου. Γιατί η οικονομία, όπως σας έλεγα και πριν, σχετίζεται και με άλλες επιστήμες. Ο ρόλος της ψυχολογίας, δηλαδή στην διαμόρφωση της οικονομικής αντίληψης. Εμείς οι πολίτες θεωρούμε ότι μας αυξήθηκε ο μισθός μας. Λέμε, ξέρω εγώ, από τα 500 ευρώ πήγε στα 950, άρα τι ωραία. Αλλά από την άλλη όμως η πραγματική αξία του μισθού, δηλαδή το τι μπορώ εγώ να αγοράσω με το μισθό μου αυτό, το τι μπορώ εγώ να αγοράσω με τη σύνταξή μου, εξανεμίζεται μέσω της αύξησης της φορολογίας. Και μάλιστα ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ και εδώ, ότι παρόλο που αύξησε, έχουμε παράλληλα εκείνη την περίοδο και άνοδο της ανεργίας. Κάποια στιγμή, σε μια άλλη εκπομπή, θα αναφερθώ, γιατί το θέμα της φορολογίας στην Ελλάδα έχει συζητηθεί και έχει κακοποιηθεί από πάρα πολλούς, και ο ρόλος που πρέπει να παίζει η φορολογία σε ένα κατ' εμέ κράτος δικαίου το οποίο πρέπει να υπάρχει, θα μιλήσουμε με βάση ένα άρθρο μου που έγραψα στο τελευταίο τεύχος της κοινωνικής επιθεώρησης για τη διαχρονική εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα, όχι τώρα δηλαδή. Το φαινόμενο αυτό είναι πολλές δεκαετίες στον τόπο μας, και ένας από τους λόγους στους οποίους έχουμε αυτό, πέρα από την κακή διαμόρφωση της πολιτικής και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, η φορολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο και βασικό ρόλο. Τώρα, για το ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια, μας λένε ότι ήταν ανεμικός. Έχουμε μια εκτείναξη της ανεργίας από το 2,7% το 1980 στο 8,1% το 1984 και μαραίνουν πάνω από 7% για τα επόμενα χρόνια κτλ. Θα μου πει κάποιος, κάτσε. Τώρα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για 27% ανεργία και εσύ μου μιλάς για 7%. Ναι, γιατί η ανεργία και η φτώχεια έχουν βάσεις. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέμε, εάν το κακό δεν το καταπολεμήσεις από τη ρίζα του, τότε το κακό αρχίζει και διωγγώνεται, φτάνοντας σε κάποια επίπεδα όπως είναι τα σημερινά. Κάνοντας μια πολύ μικρή παρένθεση,
Όποιες φίλες και φίλοι μας παρακολουθούν και θέλουν να γράψουν κάτι, μπορούν να μπουν στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής Take the Money and Run και να γράψουν οποιοδήποτε παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω είτε τώρα είτε μετά την εκπομπή. Πολύ σημαντικό όμως να δούμε ότι, και μας το αναφέρουν και πρέπει να το ξέρουμε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που φτάσαμε στη χρεοκοπία στα τελευταία χρόνια. Το 1985 φτάσαμε πάλι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, και όμως μας αναφέρει ο Καζάκος, χωρίς την πρώτη δόση του δανείου της κοινότητας και το θεραπευτικό πρόγραμμα που συνδέθηκε με αυτό, η χώρα θα δυνατούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις της από τις εισαγωγές. Η χώρα εκείνη την περίοδο είχε δύο επιλογές. Η μία μας είναι γνωστή και τη βιώνουμε σήμερα. Η μία της επιλογή ήταν να προσφύγει στο Δουνουτού. Η άλλη της επιλογή ήταν να ζητήσει την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η νεοεκλεγήσε τότε κυβέρνηση επέλεξε να ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω του μηχανισμού αλληλεγγύης. Ο μηχανισμός αλληλεγγύης ήταν ένας μηχανισμός χορήγησης κοινοτικών δανείων για τη στήριξη του ισοζύγιου πληρωμών των κρατών μελών. Και έτσι πήραμε τότε ένα δάνειο 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δύο δόσεις. Αυτά με το πρώτο άρθρο που έκανε μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα του Μάστριχτ και την ελληνική οικονομία των δύο τετραετιών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια θέλω να δω κάτι που θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Ναι, θα πάμε στο πάλι, θέλω λίγο να μείνουμε σε κάποια κομμάτια από το επόμενο άρθρο που είναι του κυρίου Παπαδημητρίου, Πύρος Παπαδημητρίου, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μας λέει το εξής, πάλι αναφέρεται στην περίοδο 1990 αυτή τη φορά ο κ. Παπαδημητρίου, 2000, και λέει ότι το γεγονός ότι η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στηρίχτηκε περισσότερο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων παρά στη μείωση των δαπανών, δηλαδή τι έγινε, προσπάθησα μέσω της φορολογίας ως κυβέρνηση να αυξήσω τα έσοδα, αλλά παράλληλα να μειώσω τις δαπάνες, δηλαδή μέσω της φορολογίας. Δεν βλέπουμε πάλι κάποια εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι αποτέλεσμα της σχετικά μικρότερης δυσκολίας που συναντά η λήψη φοροεισπρακτικών μέτρων σε σχέση με τις διαφορετικές αλλαγές. Δηλαδή μια ζωή το πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλω εγώ τη φορολογία παρά να προχωρήσω σε διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία όπως είναι αυτές που χρειαζόταν η Ελλάδα τότε και εξακολουθεί να χρειάζεται. Όμως λέει η μείωση του ελλείμματος δεν συνιστά υποχρεωτικά δημοσιονομική προσαρμογή. Η τελευταία πρέπει να αποσκοπεί στην εξάλληψη των αιτιών που προκαλούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή βρίσκεις το κακό, τι σου δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία και το χτυπάς στη ρίζα του. Και μας λέει και θα είχε επιτευχθεί μόνο αν συνδυαζόταν με τη λήψη μέτρων που θα εξάλληφαν τις διαφορετικές αδυναμίες κρατικής μηχανής τόσο στο σκέλος των δαπανών όσο και σε αυτό των εσόδων. Μόνο μας λέει αν η μείωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών είχε εκλειφθεί από τις αγορές ως μόνιμη θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή και στην απασχόληση. Αντίθετα, έγιναν αποδεκτές πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, οι επιπτώσεις των οποίων φάνηκαν αρκετά χρόνια μετά. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια και να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό που λέει στα φορολογικά μέτρα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, είχαμε πάντα μία αύξηση της έμεσης φορολογίας και σε πολύ μικρότερο βαθμό της άμεσης φορολογίας. Έμεση φορολογία είναι η φορολογία που επιβαρύνει τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι η κατεξοχήν κοινωνικά πιο άδικη μορφή φορολόγησης. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν εγώ έχω ένα εισόδημα 10.000 ευρώ το μήνα και κάποιος άλλος έχει 500 ευρώ το μήνα 500 ευρώ ως μηνιαίο εισόδημα και πάμε να αγοράσουμε και οι δύο μαζί ένα μπουκάλι γάλα, επιβαρυνόμαστε με τον ίδιο φόρο, με τον ίδιο ΦΠΑ. Ωραία, και αυτός και εγώ.
Ο φόρος όμως αυτός που πληρώνει, αυτός που έχει μηνιαίο εισόδημα 500 ευρώ σε σχέση με κάποιον άλλον που έχει 10.000 ευρώ, είναι πολύ μεγαλύτερος αναλογικά στο εισόδημά του. Καταλαμβάνει μεγαλύτερο βαθμό στο εισόδημα. Άρα είναι πιο άδικο. Δηλαδή πλήττονται με την έμεση φορολογία καθαρά τα χαμηλά και μικρομεσαία στρώματα. Η έμεση φορολογία και η αύξηση αυτής, γιατί κυρίως γι' αυτό μιλάμε στα φορολογικά μέτρα, εδώ που αναφέρεται ο συγγραφέας θεωρώ, και στα κίνητα θα δούμε μετά, ήταν πάγια τακτική. Είχαμε πάντοτε πολύ χαμηλή άμεση φορολογία, δηλαδή πάνω στο εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, και μεγάλο μέρος αυτού οφειλότανε κυρίως έχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή μας ενδιαφέρε μόνο να πάρουμε κάποιους ψήφους από κάποιες μερίδες του πληθυσμού για να βγούμε κυβέρνηση, και από εκεί και ύστερα δεν πειράζει, ας πούμε, και γι' αυτό δημιουργήθηκε και το φορολογικό αυτό χάος. Και στη συνέχεια, όπως μας λέει βέβαια ο συγγραφέας, προχωρήσαμε και στη δημιουργική λογιστική, δηλαδή με άλλα απλά λόγια που θα το έλεγε λαός, κρύψαμε τις σκόνες κάτω από το χαλί για να μην τα βλέπει η πεθέρα. Αυτά βέβαια κάποια στιγμή εμφανίζονται και τα πληρώνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει, και πάλι το τονίζω, ότι η κατάσταση στην οποία έχει έρθει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικά και μόνο πρόβλημα, μάλλον υπέτειος είναι η Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά είναι και το πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που εμφανίζει, που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας καθαρά μονεταριστικής λογικής, η οποία έχει ως στόχο την μείωση και εξάλληψη του κοινωνικού κράτους. Και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας. Τώρα, συγγνώμη. Ο επόμενος συγγραφέας αναφέρεται στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Θα σταθώ όμως σε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρει, που είναι ο κύριος, μισό λεπτό για να μην αδικήσουμε κάποιον χωρίς την αναφορά στο όνομά του. Σας καθυστερώ λίγο. Είναι κύριοι. Είναι ο κύριος Δρυμπέτας, αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, και ο κύριος Καλογερίδης, υποψήφιος διδάκτορας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Αναφέρονται και το έχω υπογραμμίσει αρκετά έντονα, γιατί είμαι της άποψης ότι πρέπει να γνωρίζουμε, υποστηρίζω πάρα πολύ τα θέματα της ανάπτυξης μιας οικονομίας, μελετώντας τα ειδικά της χαρακτηριστικά. Και θεωρώ ότι κάνουν μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή των θεμάτων, των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας. Τότε και νομίζω ότι και τώρα δεν έχουμε και πολλές διαφορές. Μας λένε το εξής. Όμως η ελληνική οικονομία είναι μια μικρή οικονομία με μεγάλες στρεβλώσεις. Χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας. Τι εννοούν με χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας? Δεν είναι όπως αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο. Εννοούν ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες εξαγωγές, εξαγώγημα προϊόντα, και θα λέγαμε και καινοτόμα εξαγώγημα προϊόντα, αλλά θα πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση εδώ πέρα. Άρα έχει χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας, μικρή παραγωγική βάση, διωγγόμενο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αυτό μπορεί να είναι καλό και κακό. Εξαρτάται πώς το βλέπει κάποιος, εξαρτάται πού διοχετεύονται οι αυτοαπασχολούμενοι, ποιο είναι το επαγγελματικό τους αντικείμενο. Δηλαδή, τι θέλω να πω σε αυτό, αν κάποιος αυτοαπασχολούμενοι, πολλές φορές οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν η λύση στα μεγάλα προβλήματα ανεργίας που είχε η χώρα μας. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το διευκρινίσουμε. Ο κόσμος μη βρίσκοντας δουλειά, μην έχοντας μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες κλείσανε και πολύ σύντομα, θα θυμόμαστε, ξέρω εγώ, την Πειραϊκή Πατραϊκή, την Πιρέλη και άλλα, την Πίτσος, νομίζω τώρα φτιάχνει πάλι η Ζόλα ξαναγίνεται, αλλά θα είναι το εργοστάσιο παραγωγής στην Πολωνία, νομίζω κάτι τέτοιο, αλλά δεν θέλω να επιμείνω γιατί δεν είμαι απολύτως βέβαια, νομίζω στην Πολωνία.
Ο κόσμος δεν είχε πολλές επιλογές. Μην κατηγορούμε δηλαδή τους ανθρώπους. Πολλές φορές η οικονομική πολιτική στρέφει τους ανθρώπους σε κάποιες λύσεις προκειμένου να επιβιώσουν. Αναφέρονται στο δημόσιο τομέα. Θα αναφερθούμε και στην δημιουργία και διάρθρωση του ελληνικού δημοσίου σε κάποια άλλη εκπομπή, αλλά δράτω της ευκαιρίας να πω το εξής, ότι πάντοτε ακόμα και στις περιόδους διόγκωσής του, που ήταν κυρίως τις πρώτες τετραετίες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος όμως δεν είχε πολλές δυνατότητες εργασίας. Όταν δεν έχεις εξωστρεφή οικονομία, μεγάλες παραγωγικές δομές, το λένε και εδώ οι συγγραφείς, μικρή παραγωγική βάση, αναγκαστικά έχεις πολύ περιορισμένες επιλογές για να ζήσεις. Άρα είτε θα πας στο δημόσιο, όπου το δημόσιο δημιουργήθηκε σαν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας της εποχής, εντάξει, ή θα γίνεις κάποιος αυτοαπασχολούμενος, αλλά δεδομένου ότι δεν έχεις ανεπτυγμένο επιχειρήν και οικονομικές σχολές, μιλάω για εκείνη την περίοδο, που να αναπτύσσουν επιχειρηματικότητα, καινοτομία ή να δώσει έμφαση η εθνική σου στρατηγική σε αυτά, θα έχεις αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι θα ασχολούνται με πάγιες και υπηρεσίες. Άρα έχεις μία διόγκωση στο νομικό κλάδο, βλέπεις πάρα πολλούς δικηγόρους, πολλούς μηχανικούς, πολλούς υδραυλικούς, δηλαδή αυτοαπασχολούμενοι χωρίς κάποια καινοτομία μέσα στην υπηρεσία που παρέχουν. Η τρίτη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας σου είναι η μετανάστευση. Αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα και στη δεκαετία του 50, μετά τον πόλεμο και στα μέσα της δεκαετίας του 60, το ξαναείδαμε ένα επαναλαμβανόμενο ρεύμα μετανάστευση το 1970, φτάνοντας στις μέρες μας, όπου ακούγεται ότι η μετανάστευση έχει φτάσει τα 350.000 άτομα και διωγγώνται συνέχεια, έχοντας ένα διπλό κακό για τη χώρα μας, ότι χάνουμε και πολύ σημαντικό μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου. Δηλαδή εξάγουμε μορφωμένο προσωπικό σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες που ανέφερα, όπου συνήθως ανειδίκευτοι φεύγαν από τη χώρα, τώρα εξάγουμε επιστημονικό προσωπικό. Άρα αυτό τι σημαίνει? Η χώρα χάνει ανθρώπινο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό για την ανάπτυξή της περαιτέρω, και έχει δαπανίσει όμως, χάνει διπλά. Χάνει γιατί δεν θα αναπτυχθεί, χάνει επίσης γιατί έχει δαπανίσει για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών. Γιατί ένας γιατρός, εμένα και στον οποιονδήποτε φορολογούμενο πολίτη, μας κοστίζει, η εκπαίδευσή του κατά μέσο όρο είναι 12 ετία, 6 χρόνια οι βασικές σπουδές και περίπου 6 η ειδικότητα κατά μέσο όρο, ή 4-5, ας πούμε δεκαετία. Αυτά είναι 10 χρόνια που έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν είναι μόνο η μαμά και ο μπαμπάς, είναι και οι υπόλοιποι Έλληνες φορολογούμενοι, όπου με τα χρήματά μας συντηρούν τις ιατρικές σχολές, τα μηχανήματά τους κτλ. Άρα έχουμε δαπανίσει για να μορφωθούν και για να τα εξάγουμε στο εξωτερικό χωρίς κανένα όφελος για τη χώρα. Μας λέει για το χαμηλό βαθμό απασχολούμενο, μας λένε εδώ οι οικονομολόγοι, οι οποίοι λέει αυτοαπασχολούμενοι κατά βάση δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Αυτά που είπαμε δηλαδή προηγουμένως. Και τώρα στην κρίση βλέπουμε πάλι σαν λύση για το πρόβλημα της ανεργίας όσοι δεν φεύγουν από αυτόν τον τόπο να αναπτύσσουν, να προσπαθούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών και δυστυχώς ακόμα και στο μεταπρατικό εμπόριο. Η ελληνική οικονομία έχει χαμηλό δίκτυο ανταγωνιστικότητας. Αυτό έχει να κάνει με το θέμα της καινοτομίας που αναφέραμε προηγουμένως. Δεν είμαστε, δηλαδή, γιατί κάποιος να πάρει ένα ελληνικό προϊόν, γιατί να το προτιμήσει έναντι κάποιου άλλου? Αυτός είναι ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας. Δεν έχουμε διαμορφώσει, δεν είχαμε και δεν έχουμε ακόμα, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, διαμορφώσει στοιχεία ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας. Μας λείπανε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα συζητήσουμε και αυτά σε μια άλλη εκπομπή, γιατί δεν έγιναν. Έλλειψη εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου, είναι όλα αυτά δηλαδή που συζητήσαμε, δηλαδή έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να έχει στόχο τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος, να μας προτιμάνε, να εξάγουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο περιβάλλον, και μόνιμη ανάγκη χρηματοδότησης της ελληνικής της λειτουργίας. Γιατί όταν έχεις αυξημένες δαπάνες,
και έχεις και πολύ μεγάλα ποσά που πρέπει να πληρώνεις δάνεια επί δανείων επί σειράς ετών, επί σειράς ετών έπρεπε να πληρώνει η ελληνική κοινωνία, τότε θα έχεις μονίμως μια ελληματική λειτουργία. Την εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας συμπληρώνει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, η υψηλή κατανάλωση. Σε αυτή και μ' αρέσει που λέγοντας υψηλή κατανάλωση κατηγορούν πάλι τον μέσο Έλληνα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σου λέει έμαθε λέει στην BMW και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και το θεωρούν και το παρουσιάζουν σαν ίδιο χαρακτηριστικό του λαού. Αυτά είναι κουραφέξαλα και με συγχωρείτε πάρα πολύ για την έκφραση αυτή που χρησιμοποιώ. Πραγματικά κουραφέξαλα. Καταρχάς, όπως θα δούμε και θα πιάσουμε ιστορικές περιόδους της οικονομίας της χώρας μας, θα δούμε ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και φτώχες. Στα περίπου 200 χρόνια που είναι το σύγχρονο ελληνικό κράτος, μία δεκαετία, 20ετία να πούμε ότι κάπως ευημέρισε, που δεν ευημέρισε και απόλυτα. Από την άλλη, η υψηλότατη ευθύνη, τουλάχιστον στο θέμα της υψηλής και άκρατης κατανάλωσης, φέρει οι οικονομικοί πολιτικοί που έχουν διαμορφώσει, που είχαν και έχουν διαμορφώσει οι ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί τι έγινε, μην έχοντας διαμορφώσει μία πραγματικά καλή και ανταγωνιστική οικονομία, δίναν φτηνά δάνεια για να μπορεί ο Έλληνας να καταναλώνει τα προϊόντα των τρίτων χωρών. Και αυτό έγινε. Και γι' αυτό είχαμε και ανάπτυξη ενός παρασιτικού, αφενός κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα, αφετέρου παρασιτικού, με την έννοια ότι ασχολούνται ήταν περισσότερο ένα μεταπρατικό εμπόριο και τίποτα άλλο. Αλλά και πάλι, όπως λέω, δεν φταίνει οι άνθρωποι, είναι το πουτς του σπάς. Ένα καράβι το καθοδηγεί ο καπετάνιος. Είναι πώς την πάμε αυτή την πολιτική. Το ελληματικό μας, λέει, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι βαριές γραφειοκρατικές δομές, γιατί οι βαριές γραφειοκρατικές δομές ήταν ακριβώς και είναι, γιατί δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική βελτίωση στα θέματα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, ήταν ένας τρόπος να δημιουργούμε προσκόμματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Θεωρώ ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις ήταν εναντίον του ελληνικού επιχειρήν όλα αυτά τα χρόνια, και αναφέρομαι πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και είναι και θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά, και δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Συνεχίζονται οι γραφειοκρατικές δομές. Εγώ πιστεύω και για έναν άλλο λόγο, ότι δημιουργώντας υψηλή γραφειοκρατία δημιουργείς ένα χάος και μέσα από αυτό το χάος επωφελούνται κάποιοι. Όσο και αν ακούγεται ιδιαίτερα καυστικό σαν σχόλιο. Υψηλή φορολόγηση μας λένε, όπως το ανέλησα και προηγουμένως, και θα το δούμε στη μελέτη της, στην εξέλιξη της φτώχειας της Ελλάδας, στην Ελλάδα και της ανεργίας και άλλων κοινωνικών φαινομένων, ότι η υψηλή φορολόγηση υπογραμμίζω σε συγκεκριμένα στρώματα του πληθυσμού και με συγκεκριμένο τρόπο, κάτι το οποίο δεν αναφέρουν οι συγγραφείς, και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν, μας λέει, τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση κινδύνου χώρας. Βέβαια, με όλα αυτά είναι σαφές ότι η χώρα βρισκόταν σε κίνδυνο και θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, μπήκε η Ελλάδα σε μία ένωση και σε κάποιες συμφωνίες, αντιμετωπίζοντας από την αρχή πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Κινδύνους που έχουν να κάνουν ότι μια προβληματική σχετικά οικονομία πήγε να μπει σε ένα κλαμπ χωρών οι οποίες είχαν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα, πώς θα μπορούσε, μας λένε οι συγγραφείς, αν και δεν θα ήθελαν πολύ να σταθούμε τώρα σε αυτήν την εκπομπή στο τραπεζικό σύστημα, αλλά θα αναφερθούμε ειδικά στα θέματα της καινοτομίας, τα οποία έχω θίξει και μπορεί να θίξω και σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί ασχολούμαι με τα θέματα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε επίπεδο μελετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να δούμε ότι μας λένε το εξής.
Θα πρέπει, λέει, στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην αναμόρφωση ελληνικής οικονομίας με την επιλογή ενός μοντέλου ανάπτυξης διαφοροποιημένου σε σχέση με αυτό που ο κρατικός μηχανισμός είχε συνειδητά ή λιγότερο συνειδητά επιλέξει. Θα μπορούσε δηλαδή να δοθεί έμφαση σε χρηματοδοτήσεις καινοτόμων επενδυτικών σχηματισμών με υγιή μακροχρόνια κερδοφορία, διαφοροποίηση, σωστά υπολογισμένο επενδυτικό κίνδυνο και εξωστρεφή προς ανατολισμό. Αντί γι' αυτό, επιλέχθηκε η τροφοδότηση της κατανάλωσης ως κινητήρες δύναμης. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δεν τον έπιασε τον Έλληνα ξαφνικά από εκεί που ήταν νοικοκύρης, από εκεί που δεν έπαιρνε δάνεια, από εκεί που είχε ποσοστό από τα υψηλότερα ποσοστά καταθέσεων στον κόσμο. Είχαν οι Έλληνες, και θα σας το βρω τα στοιχεία συγκεκριμένα πριν την κρίση, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν τρίτοι σε καταθέσεις στον κόσμο. Λοιπόν, δεν τον έπιασε ξαφνικά η μανία του lifestyle. Κάποιοι το καλλιεργήσαν αυτό. Και βλέπουμε εδώ πέρα και το ρόλο των τραπεζών στη συγκεκριμένη διαμόρφωση μιας τέτοιας αντίληψης. Άρα της τροφοδότησης κατανάλωσης ως κινητήριας δύναμης. Μια εύκολη, σου λέει, και άμεση λύση. Πραγματικά, στροφοδοτώ την κατανάλωση. Πάρε διακοποδάνεια, πάρε γαμοδάνεια, πάρε οτιδήποτε μορφή δανείου εκείνη την εποχή. Την είχαμε ακούσει όλα. Ακόμα και για το γάμο, όπως ανέφερα προηγουμένως. Με τη λογική ότι θα οδηγούσε, λέει, σε επενδύσεις που θα αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης καταναλωτικών αγαθών. Α, δηλαδή τι μας λέγανε οι τράπεζες, ότι εγώ τροφοδοτώ την κατανάλωση γιατί ελπίζω εσύ, φίλε Γιάννη, Μαρία, Χρήστο, Άννα, ότι θα φτιάξετε επιχειρήσεις οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά. Μιλάμε εδώ πέρα, πραγματικά είναι κάποιος να τραβάει τα μαλλιά του, γιατί δεν ζούμε σε μια κατάσταση απομονωμένης οικονομίας. Υπάρχει το παγκόσμιο περιβάλλον, δηλαδή τα καταναλωτικά αγαθά για να μπορείς να αντιμετωπίσεις την αυξημένη ζήτηση πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα δημιουργήσει. Όπως είναι μια ανταγωνιστική επιχείρηση με επώνυμα προϊόντα, με ανταγωνιστικές τιμές, με συγκριτικό πλεονέκτημα, με διαφορές στην προσφορά των προϊόντων αυτών. Δηλαδή πώς θα γινόταν ως διαμαγείας, επειδή μου δίνει εμένα ένα δάνειο για να παντρευτώ, σημαίνει ότι και θα αναπτυχθούν επιχειρήσεις πάνω σε τι, στους αυξημένους γάμους, στις δεξιώσεις και στα λουλούδια. Δηλαδή πραγματικά τη λογική αυτή ακόμα αδυνατό να τη συλλάβω. Τώρα, μας λέει επίσης το εξής, κάτι αρκετά σημαντικό. Το γεγονός όμως της χαμηλής παραγωγικής δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την αδυναμία εξυπηρέτησης της διευρυμένης ζήτησης από την εγχώρια παραγωγή οδήγησε στην εύκολη λύση των εισαγωγών, το μεταπρατικό εμπόριο που αναφέραμε προηγουμένως. Αφού δεν είχε μείνει καμία ελληνική επιχείρηση να παράγει ελληνικά προϊόντα, επώνυμα και έτσι να μπορεί να καταναλώνει, γιατί γνωρίζουμε και το τι έπαθε η ελληνική βιομηχανία ένδυσης κτλ. Άρα τι έγινε, έπρεπε να στραφούμε στις εισαγωγές. Οι επενδύσεις που κυρίως υλοποιήθηκαν είχαν σχέση με μεταπόληση και διανομή του εισαγόμενου προϊόντος. Απλώς μεταφορές δηλαδή. Η συμπεριφορά αυτή, πέρα από το γεγονός ότι δυσχέραινε την τρέχουσα λειτουργία λόγω της επιβάρυνσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διαμόρφωνε καταναλωτικά πρότυπα, καταναλωτική συλλήδηση και επενδυτικές λογικές, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τη υγιή διεθνή επενδυτική πρακτική. Τα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία είχαν διαμορφωθεί εκείνη την εποχή, τα θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι, να τα λέμε και για τους μικρότερους, ήταν κατανάλωση για την κατανάλωση και για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας τρόπος ζωής, ο οποίος όμως δεν ήταν, ήταν αναντίστοιχος με την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, όπως έλεγε ο λαός, είχαμε βγάλει τα ποδάρια έξω από το κρεβάτι, το πάπλωμα δεν σκέπαζε τα ποδάρια μας. Λοιπόν, και πάλι εννοώ πάντα προσοχή ότι αυτά είναι διαμορφώνονται, όπως βλέπουμε, τα καταναλωτικά πρότυπα. Δεν γεννιέται ο άνθρωπος με τέτοια, του τα διαμορφώνουν. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία τροφοδότησης του προβλήματος
επέτειλε τη λακαμψία και την ανελαστικότητα του συστήματος με ταυτόχρονο πολλαπλασιασμό των αλλορθολογικών επιλογών. Αναφέρονται σε κάποιες επενδυτικές λογικές μας, λένε. Προφανώς οι συγγραφείς δεν θέλουν να επεκταθούν περισσότερο σε φαινόμενα όπως ήταν το θέμα της ανόδου του χρηματιστηρίου και την επενδυτική λογική, δηλαδή του να μπορώ να βγάζω εύκολο κέρδος μέσω της κερδοσκοπίας στα χρηματιστήρια. Θεωρώ ότι αυτό πιθανόν εννοούνε, δηλαδή είχαμε μια κοινωνία η οποία είχε υψηλό βαθμό κατανάλωση, όπως είπαμε, και επενδυτικές λογικές του τύπου είναι καλύτερα να παίξω, όπως λέγανε, σε μια μετοχή και να βγάλω λεφτά σε μια μέρα. Θυμάμαι μια γνωστή μου δικηγόρος τότε με την άνοδο του χρηματιστηρίου μου έλεγε: βγάζω Louis Vuitton, παίρνω μια Louis Vuitton τσάντα μέσα σε μια πώληση της μετοχής ημερησίως. Είχαμε φτάσει δηλαδή σε τέτοια επίπεδα και σε τέτοιες επενδυτικές λογικές. Αυτές οι λογικές εξυπηρετούν μια οικονομία που είναι αέρας κοπαλιστός. Δεν είναι η πραγματική οικονομία. Πραγματική οικονομία είναι και ο επενδυτής είναι αυτός που θα δημιουργήσει παραγωγικές βάσεις. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα είναι πάνω στην αγοραπολισία μετοχών. Δηλαδή πραγματικά ακόμα και σήμερα, ακόμα τους πολιτικούς ανεξαρτήτου παράταξης, γιατί μου είναι παντελώς αδιάφορη παράταξη, να μας λένε ότι έρχονται, λέει, επενδυτές στη χώρα. Δεν μας εξηγούν ποτέ τι είδους επενδυτές είναι αυτοί. Πολλές φορές εννοούν κάποιους επενδυτές οι οποίοι μένουν στο χρηματιστήριο, πουλάνε τις μετοχές, πάρουν τα κέρδη και φεύγουν άλλη μέρα. Αυτό δεν είναι επένδυση για τη χώρα. Δεν έχουμε ακούσει να λένε πουθενά ότι επενδύσαν σε παραγωγικές βάσεις. Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ένα γενικότερο παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο σε κάποιες χώρες εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ή σε μικρότερη μορφή. Τώρα, η επιθετική πολιτική μας, λένε, που επιλέχθηκε από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η μη κατανόηση των ορίων της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η ανάγκη διατήρησης των υψηλών ποσοστών κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, οδήγησαν στην επιθυμία επέκτασης του κλάδου σε χώρες οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να αποδώσουν αναμενόμενα. Πάει δηλαδή σε μια άλλη κατάσταση τώρα οι συγγραφείς και μας αναφέρονται στις επενδύσεις που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες, κάποιες από αυτές και όπως αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτυχημένες στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, ακόμα και στην Αίγυπτο, αλλά δεν θέλω να σταθώ εδώ πέρα στη συγκεκριμένη εκπομπή. Τώρα, να θυμηθούμε λίγο ιστορικά, και μας αναφέρει, αυτά μας τα λέει ο κύριος Τσαμαδιάς, αναπληρωτής καθηγητής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, ότι να πάμε λίγο ιστορικά και θα τα πούμε και αναλυτικά αυτά, αλλά στα δούμε για τους νεότερους κυρίους που το έχουν ζητήσει και μου έχει κάνει εντύπωση που νέοι σε ηλικία άνθρωποι που παρακολουθούν εκπομπή θέλουν να γνωρίσουν την οικονομική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και όχι μόνο, γιατί υπάρχει η παραπλάνηση και σε αυτά τα θέματα, ότι δυστυχώς είμαστε μια χώρα που χρεοκοπούμε αρκετά συχνά, ότι μας λέει ότι η Ελλάδα μετά την Παλιγγενεσία του 1821 παρουσίαζε και ευλόγω σημαντικές θεσμικές, δομικές και λειτουργικές υστερήσεις έναντι των χωρών εταίρων στη σημερινή ζώνη του ευρώ. Κατά τη δύσκολη πορεία της αντιμετώπισε δύο μεγάλες οικονομικές κρίσεις, η πρώτη η οποία είχε ως επίκεντρο το δυστυχώς επτωχεύσαμεν του Χαριλάου Τρικούπη, σημειώθηκε το 1893, και η δεύτερη ξεκίνησε το 1920 και κορυφώθηκε με τη διεθνή κρίση του 1929. Επιπλέον έλαβε μέρος στους δύο παγκόσμιους πολέμους, καταβάλλοντας βαρύ τίμημα σε ανθρώπινους και κεφαλαιοχικούς πόρους, ενώ βίωσε ένα μακροχρόνιο και καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Να σε μια παρένθεση εδώ, γιατί τη λέξη εμφύλιος τον ακούμε πολύ τελευταία. Ο εμφύλιος πόλεμος έχει να κάνει με πόλεμο μεταξύ της ίδιας φυλής. Δηλαδή είναι Έλληνας εναντίον Έλληνα. Όταν είναι Έλληνας εναντίον ξένου, δεν λέγεται εμφύλιος πόλεμος, είναι σκέτος πόλεμος. Επειδή οι νεότεροι, συγγνώμη, είμαι ακόμα αρκετά κρυοβέλη, οι νεότεροι δεν το γνωρίζουμε, είχαμε εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή ήταν Έλληνας εναντίον Ελλήνων. Με διάκριση, κυρία διάκριση, τις πολιτικές πεπιθήσεις της οποίας και της άλλης παράταξης. Παρόλα αυτά, στις αρχές δεκαετίας του 1950, βλέπουμε ότι η Ελλάδα χρησιμοποίησε γρήγορα βήματα οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πραγματικά η Ελλάδα τη δεκαετία του 50 σημείωσε μεγάλη πρόοδο. Βέβαια, εκείνη την εποχή οι περισσότερες χώρες σημείωναν πρόοδο. Τα στοιχεία της Ελλάδας όμως ήταν πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το αναφέρει ο συγκεκριμένος. Ήμασταν δεύτεροι μετά την Κορέα. Αλλά βέβαια εκείνη η δεκαετία θέλει άλλη συζήτηση. Πάντως είναι γεγονός ότι μετά από πολέμους με ολοκληρωτικές καταστροφές οι ρυθμοί ανάπτυξης εμφανίζονται πάντα πάρα πολύ μεγαλύτεροι. Τώρα. Αναφέρονται στα swaps, δεν θέλω τώρα να πω για τα swaps που είναι μια λυπηρή ιστορία και ακόμα προσπαθούμε να μάθουμε το τι έγινε εκείνη την εποχή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε όμως πάνω σε αυτό, γιατί είχαμε αναφερθεί στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Λένε και το εξής και ο συγγραφέας αυτός. Αναφέρεται στη δεκαετία του 80, όπου η Ελλάδα μπήκε, ενώ λέει το 1975-1980 είχαμε ένα καλό ρυθμό μεγέθυνσης ανάπτυξης, τη δεκαετία του 80 άρχισε να μπαίνουμε σε μια περίοδο προϊούσας αποβιομηχάνησης, παλαιότεροι τα θυμούνται. Εδώ είναι αυτό όμως που θέλω λίγο να δούμε. Μας λέει ότι η επιχειρηματικότητα πέρασε από την προστασία στις επιδοτήσεις, νοοτροπία στην οποία και εθίστηκε και η μεσαία τάξη των αυτοαπασχολούμενων που άρχισε να διαπρέπει στη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, τι σου λέγανε, είδαμε τις μεγάλες επιδοτήσεις και των αγροτών κτλ. Προτιμούσαν να παίρνουν τα πακέτα τα ευρωπαϊκά, έτσι και τα οποία να μην επενδύονται στην οικονομία και τα οποία να φεύγουν είτε στο εξωτερικό με καταθέσεις είτε να δαπανώνται κάπως κυρίως στην κατανάλωση. Έκτοτε μας λέει ο τομέας των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων σταδιακά συρρυκνώνεται με ταυτόχρονη διεύρυνση της κατανάλωσης. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και τα μέσα του 2008 η ελληνική οικονομία είχε ικανοποιητικό ρυθμό μεγέθυνσης ανάπτυξης υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό της Ευρωζώνης. Η οικονομία εισήλθε σε ύφεση το τρίτο τρίμηνο του 2008 με ρυθμό μείον 0,1%. Δηλαδή βλέπουμε ουσιαστικά ότι πέσανε οι ρυθμοί ανάπτυξης από το 2008. Τώρα, ποιες είναι οι αιτίες, μας λέει ο συγγραφέας, που δημιουργούνται δημοσιονομικά ελλείμματα στη χώρα. Οι βασικές, λέει, αιτίες των διαχρονικά υψηλών δημοσίων ελλειμμάτων σημειώνεται ότι είναι οι πρωτογενείς δαπάνες της γενικής κυβέρνησης αυξάνονταν ταχύτερα από τα συνολικά έσοδα. Οι ανελαστικές δημόσιες δαπάνες μισθής συντάξεις ήταν υψηλότερες από τα δημόσια έσοδα. Τα χαμηλά δημόσια έσοδα οφείλονται στο εκτεταμένο σκιώδες τμήμα της πραγματικής οικονομίας, στη στενή φορολογική βάση, δηλαδή στο γεγονός ότι φορολογούνταν μόνο μικρά τμήματα του πληθυσμού, μόνο τμήματα μάλλον που θα μπορούσε και κάποιος πολύ εύκολα να ελέγξει φορολογικά, όπως ήταν οι μισθωτοί και είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, στην υψηλή φοροδιαφυγή, στη σύνδεση, μας λέει, των φορολογικών εσόδων, στη συνεχή διεύρυνση των ελλειμμάτων για κοινωνική ασφάλιση πρόνοια και στην υπερβολική διόγκωση του κράτους. Για την υπερβολική διόγκωση του κράτους δεν εννοεί εδώ ο συγγραφέας του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, εννοεί γενικότερα στην δημιουργία δομών κτλ. Εγώ είμαι μιας άλλης άποψης. Ναι, διαμορφωθήκανε, δηλαδή πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο το πρόβλημα η υπερβολική διόγκωση του κράτους, όσο η οργάνωση του δημοσίου τομέα, ο οποίος οργανώθηκε με τρόπο που, ο οποίος να είναι να δημιουργεί περισσότερο προβλήματα παρά ωφέλη. Θα μείνω λίγο επίσης στην υψηλή φοροδιαφυγή που λέει, στη σύνθεση των φορολογικών εσόδων το είπαμε και στη διεύρυνση, λέει, τη συνεχή διεύρυνση των ελλειμμάτων για κοινωνική ασφάλιση πρόνοια. Δηλαδή, ενώ έδιναν οι φορολογούμενοι χρήματα για την κοινωνική ασφάλιση πρόνοια, το έλλειμμα διωγγώνονταν. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με την κακοδιαχείριση που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία και με το γεγονός όμως
ότι έχοντας έναν πληθυσμό ο οποίος γυράσκει, σήμερα ξέρουμε ότι κατά μέσο όρο, ο μέσος όρος ηλικίας στη χώρα μας είναι τα 43 έτη, άρα είναι αρκετά υψηλός, δεν είμαστε νέοι. Ο γυράσκο πληθυσμός δημιουργεί ανάγκες υψηλότερων δαπανών σε συντάξεις κτλ. Και όταν δεν έχεις και φορολογικά έσοδα, τότε η κατάσταση γίνεται πολύ δύσκολη όσον αφορά τα ασφαλιστικά τραβεία, κάτι το οποίο το βλέπουμε και σήμερα. Βέβαια, είναι και άλλα θέματα για το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων, και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ένα άλλο θέμα που μας αναφέρει ο συγγραφέας σαν πρόβλημα είναι οι μακρές περίοδοι υψηλού πληθωρισμού. Είδαμε πολύ οι μακρές περιόδους υψηλού πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι καλός, αλλά πρέπει να είναι λελογισμένος. Όταν είναι υψηλός, υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό που έτσι πολύ το ξέρουμε, αλλά δεν το τονίζουμε, οι υψηλές αμυντικές δαπάνες. Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, μας λένε, είναι πολύ ψηλότερες από τις αντίστοιχες δαπάνες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, μέχρι το 1998, καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διέθετε για αμυντικές δαπάνες περισσότερο από το 2,7% του ΑΕΠ πλην της Ελλάδας, η οποία δαπανούσε το 4,8% του ΑΕΠ, δηλαδή το διπλάσιο. Να πούμε το εξής, δεν είμαστε κατά, εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά των αμυντικών δαπανών. Θεωρώ ότι σε ένα κράτος πρέπει να υπάρχουν αμυντικές δαπάνες, ειδικότερα όταν το κράτος αυτό έχει γείτονες οι οποίοι διάκυνται εχθρικά απέναντί του. Από εκεί και ύστερα όμως, το γεγονός αυτό ότι ακόμα είμαστε σχεδόν το διπλάσιο, είχαμε το διπλάσιο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνει πάρα πολλά για το ρόλο που οι αμυντικές δαπάνες έπαιξαν στη δημιουργία των δημοσιονομικών ελλημάτων. Άρα δηλαδή, και κλείνω σήμερα αυτή την εκπομπή με το εξής. Όταν μας λένε ότι εσείς φταίτε, Έλληνες, και το ένα και το άλλο, βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι χαρακτηριστικό του λαού. Είναι πολλοί παράγοντες, απλοί και σύνθετοι ταυτόχρονα, αλλά ας μείνουμε όσο μπορούμε στους απλούς, οι οποίοι διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση της κρίσης, των δημοσιονομικών ελλημάτων και της κρίσης στη χώρα μας. Θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά, λίγο με βάση αυτό το βιβλίο, να κάνουμε την ευρύτερη συνάντηση. Σας καληνυχτίζω και σήμερα, και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όποιος φίλος ή φίλη είναι τηλεθετής εκπομπής και ενδιαφέρεται να αγοράσει βιβλία των εκδόσεων Αρναούτη, μπορεί να μπει στο 210, να πάρει τηλέφωνο στο 210-36-30-271 ή να μπει στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Αρναούτη και να δει όποιο βιβλίο του ταιριάζει, και θα έχει έκπτωση 50% εάν πει ότι είναι τηλεθεατής της συγκεκριμένης εκπομπής. Καλό βράδυ για σήμερα, καλό Σαββατοκύριακο, και ελπίζω αυτά που που αναφερθήκανε σήμερα να σας δώσει το ένταυσμα για μια βαθύτερη σκέψη πάνω στο θέμα, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η οικονομία μας, που είναι μέρος της κοινωνίας. Καλό βράδυ. Γεια σας.